και εμείς είμαστε ένα κόμμα μεσοδημοκρατικό και έχουμε και εμείς τις δικές μας τάσεις και διαφοροποιήσεις εσωτερικά. Και τελικά καταφέραμε με ένα ποσοστό 75% από την πρώτη εκλογή να προκύψει αυτή η συνεργασία. Ούτως ή άλλως ήταν μια φυσική συνέχεια, γιατί έχουμε βρεθεί μαζί στους αγώνες που κάναμε για τη Χαλκιδική, στους αγώνες που κάναμε για να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, για τις παραλίες, για τα δάση, αλλά ακόμα και εδώ, στους αγώνες που κάναμε μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχαμε μπει μέσα, σε αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί για το κέντρο κράτησης των μεταναστών στο Δήμο Αχαρνών. Ήταν λοιπόν μια φυσική συνέχεια και συνέπεια αυτή η συνεργασία, δημιουργώντας μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, μια κοινωνική πλειοψηφία, η οποία θα έρθει να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα. Ανταμώνεται η ριζοσπαστική οικολογία με τη ριζοσπαστική αριστερά και το μόνο που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την ένωση είναι πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα που θα φέρει την ανατροπή. Την ανατροπή την οποία τη ζητάει ο κόσμος, τη ζητάει ο λαός ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από κάποιους οι οποίοι βάφτισαν τη λέξη ανάπτυξη στο όνομα των συμφερόντων, στο όνομα της ισόρευσης πλούτου και εξουσίας σε ολίγους και βεβαίως χωρίς να δώσουν καμία σημασία στον απλό κόσμο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε αυτή την κοινωνική αδικία που υπάρχει και τη ζούμε όλοι μας. Όχι μόνο στους δείκτες ανεργίας, όχι μόνο στους ανθρώπους που τους έχει κοπεί το ρεύμα και που τις προάλλες, άμα δεν ήταν η Ρένα Δούλου, δεν θα τους συνέδεε εδώ πέρα στο Καποτά, χωρίς να υπάρχει καθόλου, μα καθόλου αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας και βεβαίως σε μία σειρά από τέτοια θέματα τα οποία υπάρχει. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε συναντηθεί βεβαίως και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Κόντρα στα μεγαλοσυμφέροντα και στους μεγαλοεργολάβους που είναι δίπλα μας, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η μυρωδιά δεν πηγαίνει ούτε στην Κηφισιά ούτε στην Γλυφάδα. Θα το δούνε και στο εκλογικό αποτέλεσμα, που παρά το γεγονός ότι ο σύνταγμα που είμαι κύριο μου είπε ότι δεν πρέπει να το λέμε, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοντά η αυτοδυναμία, διότι χρειάζεται μια πάρα πολύ ισχυρή κεντροαριστερή διακυβέρνηση για να μπορέσει επιτέλους ο τόπος και ο λαός να έρθει στα ίσια του από αυτά τα οποία έχει περάσει από την καταδυνάστευση της μιας κυβέρνησης που έχει σημάδια άκρα του νεοφιλελευθερισμού. Μιας κυβέρνησης που έχει ιδεολογικό έλλειμμα, ξεκάθαρα, και βεβαίως μιας κυβέρνησης η οποία δεν εστερνίζεται καθόλου τον συνάνθρωπό της. Είναι κλεισμένη στα δικά τους κουτάκια και παίρνουν αποφάσεις που δεν σκέφτονται καθόλου τον κόσμο. Καλό αγώνα σε όλους μας. Πιστεύω πραγματικά ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας Αττικής, του λεγόμενου υπολείπου που δεν είναι υπόλοιπο, κοσμείται πραγματικά από αξιόλογα στελέχη και νομίζω ότι θα δώσουμε κι εμείς το δικό μας αγώνα, γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που είπε ο νέος αλλά ικανότατος γραμματέας, ότι θα είναι κομβικός ο αγώνας που θα γίνει στο Δήμο Αχαρνών. Θα το δώσουμε τον αγώνα, θα κερδίσουμε και το 2015 θα γραφτεί η ιστορία στην Ελλάδα της πρώτης αριστερής κυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.